εκτός από τον Γιάννη Πάριο, είχε αναφερθεί στην Χαρούλα Αλεξίου και στη Μαρινέλα. Και είχε πει για τους τρεις αυτούς καλλιτέχνες ότι για λόγους ηλικίας πια θεωρεί εκείνος ότι δεν είναι φωνητικά πλέον αυτό που ήταν. Ναι, αυτό που ήταν κάποτε. Ο Γιάννης Πάριος, αν θυμάμαι, θα πρέπει να βρεις, να πας επάνω να βρεις τη συνέντευξη για να θυμηθούμε ακριβώς τι έχει πει. Ναι. Γιατί είπε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Πήγαινε. Ο Γιάννης, ο Γιάννης Πάριος είπε απλά ότι για να μπορέσεις να κρίνεις βαλάντι μου τη Μαρινέλα, γίνε πρώτα, κάνε την καριέρα της Μαρινέλας και να την κρίνεις μετά. Και ο Βαλάντης απάντησε από ό,τι κατάλαβα ότι έχω δικαίωμα να κρίνω και χωρίς να... Δεν διαφωνώ. Πιστεύω ότι οποιοδήποτε έχει δικαίωμα να λέει τη γνώμη του. Απλά ποιο είναι το θέμα. Επειδή ο Βαλάντης είναι τραγουδιστής, είναι καλλιτέχνης και μάλιστα είναι από τους πολύ καλούς που έχουμε. Δηλαδή και γράφει ωραία και τραγουδάει πολύ ωραία. Είναι ένας πολύ καλός τραγουδιστής. Πιστεύω ότι σε ανθρώπους που σίγουρα τον ανέπνευσαν κι αυτόν για να γίνει ένας τόσο καλός τραγουδιστής, αποκλείται να μην έχει εμπνευστεί ο Βαλάντης ξεκινώντας πιτσιρικάς από έναν Πάριο, από μια Αλεξίου, έτσι, από μια Μαρινέλα. Ίσως θα έπρεπε να είμαστε λίγο πιο. Τι να σου πω. Προσεκτική και να αυξάνουμε λίγο το σεβασμό και να μειώνουμε την παρορμητικότητα στις δηλώσεις μας όταν αναφερόμαστε σε ανθρώπους οι οποίοι είναι κομμάτια του πολιτισμού μας, της μουσικής μας, όπως είναι ο Πάριος και η Μαρινέλα και η Αλεξίου και η Γαλάνη και η κάθε από αυτούς τους τεράστιους καλλιτέχνες. Αυτό νομίζω εγώ, δηλαδή ακόμα και να έχει τη γνώμη του, ίσως θα έπρεπε να την κρατήσει για τον εαυτό του. Νομίζω. Δεν γίνεται και λίγο. Γιατί είναι στο χώρο. Όμως, όταν τα λέει αυτά. Δηλαδή για το κοινό του Γιάννη Πάριου. Στο κοινό του Γιάννη Πάριου γίνεται αντιπαθητικός, όπως θα γίνει αντιπαθητικός στο δικό σου κοινό. Θα γίνω εγώ, αν πω η Ασημακοπούλου είναι κακή ηθοποιός. Αυτά είναι εντάξει, οκ, ναι. Αλλά νομίζω ότι ξέρεις. Δεν διαφωνώ με το ότι έχει τη γνώμη του, παιδί μου. Καλά κάνει και την έχει. Δικαιούται να την έχει. Καλλιτέχνης είναι. Απλά ήθελα και θέλω. Σεβασμό σε ανθρώπους οι οποίοι respect. Πάριος, Αλεξίου, Μαρινέλα, Ανταλάρας, είμαστε respect. Δεν θα τους πούμε εμείς πότε θα αποσυρθούν. 110 θα αποσυρθούν όποτε γουστάρουνε.